λάμες, 8 και 8 και 100 έτη και γέννησεν Ιών και επωνόμασε το όνομα αυτού Νόε, λέγον ούτως δια να πάψει ημάς από τον έργον ημών και από τον λοιπόν των χειρών ημών και από της γης εις κατηράσα το Κύριος ο Θεός. Ο Λάμεχ εγέννησε τον Νόε και δια τον Νόε είπε εδώ ο Λάμεχ, ο οποίος δεν είναι το ευσεβής άνθρωπος, οπωσδήποτε ήτο από τη γενεά του Σιφ, αλλά εντωμεταξύ όμως ήτο η γενεά του Σιφ, η γενεά του Κάιν με μειγμένη, όπως θα δούμε ευθύς στο επόμενο κεφάλαιο, και συνεπώς ο Λάμεχ είναι ήδη διαφθαρμένος. Και ρωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, πόσο τόσο μεγάλο μέγεθος προφητείας εις τον Λάμεχ? Και απαντά ότι ακόμη ο Θεός και δια αμαρτωλών ανθρώπων επιφέρει προφητείες. Και δεν είναι φυσικά ο Λάμεχ ειδικά προφήτης, αλλά επιφέρει προφητείαν ο Θεός και δια αμαρτωλού ανθρώπου, όπως και δια του Βαλαάμ είχε επιφέρει πολλαπλές μάλιστα προφητείες, όχι μόνο δια τους Ισραηλίτας αλλά και δια τους γειτονικούς λαούς και δια τους Αμαλικίτας κλπ. Έτσι εδώ προφητεύει τώρα, όταν εγέννησε ο Λάμεχ τον Νόε, προφητεύει τι θα είτο ο Νόε, το παιδί του. Και φυσικά αυτό που συνέβη στο Νόε το παιδί του, ο Λάμεχ είχε πεθάνει, δεν ζούσε πια, και τι είπε? Ούτως δια να πάψει ημάς από τον έργον ημών. Αυτός ο Νόε θα μας ξεκουράσει από τα έργα μας και από τον λοιπόν των χειρών ημών και από τα από τις λύπες των χεριών μας, σας μεταφράζω κατά γράμμα, και από τις γης εις κατηράσα το Κύριος ο Θεός, και από τη γη που κατηράστη ο Θεός. Δηλαδή με άλλα λόγια, θα μας ξεκουράσει από τα κακά έργα των χειρών μας και από το άγωνον της γης. Πώς όμως τώρα ο Νόε θα έφτανε να πληρώσει αυτήν την προφητεία του πατέρα του, να ξεκουράσει τους απογόνους του από τα έργα των, τα κακά έργα των χειρών των και από το άγωνον της γης? Εδώ ο Λάμεχ προφητεύει δια των ιών του την μεγάλη εκείνη ελπίδα την οποία εδέχθησαν οι πρωτόπλαστοι μέσα εις τον Παράδεισο, όταν ο Θεός είπε εις την Εύα ότι απόγονος δικός της θα είναι εκείνος ο οποίος θα συντρίψει τον αρχαίον όφην, δηλαδή τον διάβολο, και θα σώσει και την Εύα και τον Αδάμ. Εκεί έχουμε το πρωτευαγγέλιο των λεγόμενων, το πρώτο χαρούμενο μήνυμα μέσα σε εκείνη τη ζωφερή ώρα που δικάζονται οι πρωτόπλαστοι μαζί και ο διάβολος μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα έρχεται ο Λάμεχ να πει ότι ο Νόε θα είναι εκείνος ο οποίος θα πραγματοποιήσει αυτήν την επαγγελία του ερχομού του Μεσσία. Θα λέγατε, ο Νόε είναι εκείνος ο οποίος θα γεννήσει τον Μεσσία? Βεβαίως, διότι ο Νόε γίνεται τώρα γενάρχης. Εμέσως η προφητεία αυτή έρχεται να μιλήσει για τον κατακλυσμό. Εμέσως. Και ότι αφού οι πάντες θα καταστραφούν, θα μείνει μόνο ένας, και αυτός θα είναι ο Νόε, από τον οποίον θα έλθει εκείνος που ο Θεός είπε εις τους προγόνους μας, τον Αδάμ και την Εύα. Διότι εάν υπήρχε το κατακλυσμός και θα καταστρέφεται και ο Νόε, τότε εμείς όλοι θα πηγαίναμε εις τον Άδη και
και εκεί θα μέναμε εις τα δεσμά του Άδου εις τους αιώνας των αιώνων και δεν θα υπήρχε για μας ποτέ η λύτρωση και η σωτηρία. Έτσι η προφητεία αυτή του Λάμεχ πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία και σπουδαία, και βλέπουμε όταν ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής παραθέτει τον κατάλογο της γενεαλογίας του Χριστού, αναφέρει και τον Νόε. Και είναι πράγματι ο Νόε στη δευτεία γραμμή ως πρόγονος του Μεσσίου. Είναι καταπληκτικό όταν όλα αυτά τα πράγματα γράφονται εις ανύποπτων χρόνων, πώς πληρούνται όταν έρθει ο καιρός τους. Και έζησε Λάμεχ μετά το γεννήσει αυτόν τον Νόε 565 έτη και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας. Και γέροντο πάσε η μέρε Λάμεχ 753 έτη και απέθανε. Και ειν Νόε ετών 500 και γέννησε 3 Ιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφερ. Και εδώ τελειώνει το πέμπτο κεφάλαιο με το χωρίον αυτό που κατακλείει με τον Νόε για να αρχίσει το παρακάτω κεφάλαιο με την ιστορία του Νόε. Γιατί εδώ επισημαίνεται η ηλικία του Νόε, ότι όταν εγέννησε και το τελευταίο του παιδί ήτανε 500 ετών. Μας κάνει εντύπωση ότι ο τρόπος με τον οποίο παραθέτει την ηλικία του Νόε την παραθέτει όχι όπως εις τους άλλους, που λέγει ότι όταν γέννησε τον Τάδε από γονό του, ο Τάδε ήταν τόσο ετών. Δηλαδή στην ηλικία εκείνη εγέννησε τον Τάδε από γονό του. Αλλά εδώ λέγει όταν εγέννησε και τα τρία του παιδιά ήταν 500 ετών. Συνεπώς δεν πρόκειται περί μιας ειδικής γεννήσεως και δεν αναφέρεται εδώ η ηλικία του Νόε για να επισημανθεί πόσο τυχόν ετών θα μπορούσαν να ήταν τα παιδιά του, αλλά επισημαίνεται κάτι άλλο. Επισημαίνεται το πότε αρχίζει το μήνυμα εις τον Νόε ότι ο κόσμος θα καταστραφεί. Και επισημαίνεται η ηλικία των 500 ετών, όπως θα επισημανθεί και η ηλικία που θα αρχίσει ο κατακλυσμός. Όταν ο Θεός θα πει εις τον Νόε ότι κλείσου μέσα στην Κιβωτόν, διότι θα επιφέρω κατακλυσμόν. Και ο Νόε τότε είναι 600 ετών. Αλλά όταν ο Νόε είναι 600 ετών, έχουμε 100 χρόνια, που δείχνει ότι ο Νόε γίνεται κήρυξ της μετανοίας εις τους συγχρόνους του 100 ολόκληρα χρόνια. Αυτό το σημείο θα μας απασχολήσει και λίγο πιο κάτω, αλλά σας το λέω από τώρα για να δούμε ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος όταν αφήνει 100 χρόνια να μετανοήσουν οι άνθρωποι επί της γης, και αφήνει τον Νόε κήρυκα της μετανοίας όχι μόνο εν λόγης αλλά και εν έργης. Και ποιο είναι το έργο αυτής της μετανοίας? Είναι η Κιβωτός. Διότι όταν ο Νόε ξεκινά να φτιάξει την Κιβωτό, η Κιβωτός αυτή κατεσκευάζεται, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω και τις διαστάσεις της, 100 ολόκληρα χρόνια. Τόσο πολύ άργησε να γίνει αυτή η Κιβωτός. Βεβαίως από τεχνικής πλευράς και μέσα στα πλαίσια μιας ζωής τόσο μακροπροθέσμου που ζούσαν οι άνθρωποι τότε, ζούσαν μια χιλιετηρίδα οι άνθρωποι, οπωσδήποτε 100 χρόνια να κατασκευάζεται μια Κιβωτός σε μια εποχή που τα τεχνικά μέσα είναι τόσο ατελή και που θα έπρεπε αυτή η Κιβωτός να είναι τεραστία για να χωρέσει στα κάποια της πατώματα και διαμερίσματα όλα εκείνα τα οποία ο Θεός θα πει
να εισαγάγει ο Νόε μέσα εις αυτήν. Οπωσδήποτε κάποιος χρόνος αρκετός θα εχρειάζεται, αλλά δεν ήταν κυρίως αυτό, διότι θα μπορούσε επιτέλους να επισπευστεί η κατασκευή της κιβωτού. Το θέμα ήταν ότι όταν ο Νοέ θα κατασκευάζε την κιβωτόν, οι άνθρωποι θα τον ερωτούσαν: «Νοέ, τι φτιάχνεις?» Διότι η κιβωτός ήταν ασυνήθων διαστάσεων. Και φυσικά δεν την έφτιαχνε ο Νόε κρατώντας ένα σκεπάρνι και ένα πριόνι, αλλά την έφτιαχναν ποιοι? Οι άνθρωποι εκείνοι που τελικά θα επνίγονταν. Αυτοί κατασκεύαζαν την κιβωτό. Θα λέγαμε επήρε εργάτες για να κατασκευάσουν την κιβωτό, διότι έπρεπε να μεταφέρει ξυλία και να εργαστούν πάρα πολλοί άνθρωποι 100 ολόκληρα χρόνια για να κατασκευαστεί αυτή η κιβωτός. Ήταν πάρα πολύ φυσικό, συνεπώς πάντα να τον ερωτούν: «Νοέ, τι φτιάχνεις?» Και εκείνος έλεγε: «Μία κιβωτόν. Ποιος προς τι?» Διότι ο Θεός θα επιφέρει κατακλυσμόν. Και εκείνοι κατεγέλων, καταγελούσαν, κορόιδευαν τον Νόε και έλεγαν ότι ο Νόε είχε φέρεται ξεκουθιάνει, είχε γεράσει. Έτσι βλέπουμε ότι η κατασκευή της κιβωτού είναι το κήρυγμα της μετανοίας κατά εποπτικών τρόπων. Διότι το να βγεις και να φωνάξεις στους άλλους ανθρώπους να μετανοήσουν οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Το να δουν όμως οι άλλοι άνθρωποι να επιχειρείς ένα έργο το οποίο είναι σχετικό με το κήρυγμα της μετανοίας, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ίσχυρο επιχείρημα που δεν θα μπορούσε να αφήσει κανέναν αμετάπιστο. Όταν, αγαπητοί μου, θα έπρεπε να κάνω ένα κήρυγμα εγώ ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να τρώνε και εγώ έμενα χωρίς να τρώγω, θα ήταν ένα πάρα πολύ ίσχυρο επιχείρημα ότι εκείνο που τους λέγω θα είναι δύνατο να το πετύχουν. Όταν όμως εγώ θα έλεγα ένα κήρυγμα το οποίο δεν θα το πετύχαινα εγώ, πώς θα μπορούσε να πιάσει αυτό? Να επιχειρηθεί συνεπώς ένα έργο όπως το έργο της κιβωτού, τόσο μακροπρόθεσμο, ήταν, επαναλαμβάνω, ένα στοιχείο πάρα πολύ αξιόπιστο για όσα ο Νόε μπορούσε να λέγει. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ ο ιερός συγγραφεύς παραθέτει την ηλικία του Νόε, την ηλικία εκείνη από την οποία θα αρχίσει η κατασκευή της κιβωτού, για να ξέρουμε τον χρόνο που εκηρύσσεται η μετάνοια. Και γένετο η νίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεστε επί της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτής. Ειδώντες δε η ή του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων ότι καλέ εισήν έλαβον εαυτής γυναίκας από πασών ον εξελέξαντο. Εδώ, αγαπητοί μου, έχουμε εις αυτούς τους δύο στίχους αλλά και εις τους επομένους άλλους δύο στίχους τα αίτια του κατακλυσμού. Άρχισαν οι άνθρωποι να πληθαίνουν επί της γης. Εγεννήθησαν, λέγει, πολλές θυγατέρες. Δεν λέγει εγεννήθησαν πολλοί άνθρωποι, αλλά λέγει εγεννήθησαν πολλές θυγατέρες. Ίσως να υπάρχει για μια στιγμή σκέψη ότι εδώ έχουμε έναν πλεονασμό των γυναικών. Είναι γνωστό ότι στον πληθυσμό πάντοτε, κατά έναν τρόπο που δεν δύναται να ελεγχθεί από τον άνθρωπο, έχουμε μία ισορροπία με μία ελαφράν έξαρση της γεννήσεως των γυναικών. Αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή οι γυναίκες είναι λίγο παραπάνω από τους άνδρες που γεννώνται. Ίσως διότι ο Θεός προβλέπει, και είναι καταπληκτική αυτή η ισορροπία, ότι μέσα στη ζωή των ανδρών που θα γίνονται και θα σημειώνονται πόλεμοι, οι άνθρωποι, οι άνδρες, θα φωνεύονται.
Και έτσι κάνει βέβαια τις γυναίκες παραπάνω, αλλά πώς να το πούμε, να πω ότι θα γίνεται μία μεγαλύτερα ανισορροπία, διότι οι γυναίκες θα είναι πιο πολλές, δεν ξέρω. Πάντως οι γυναίκες είναι περισσότερες και πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα στις γυναίκες ώστε να δουν πώς θα βολέψουν να παντρευτούν. Δηλαδή αν έπρεπε να παντρευτούν οι γυναίκες όλες, θα επερίσσευαν, γιατί οι άνδρες είναι λιγότεροι και φωνεύονται στους πολέμους οι άνδρες, και οι λιγότεροι και φωνεύονται, δεν ξέρω, είναι περίεργο αυτό. Αλλά γενικά όμως έχουμε μία ισορροπία του πληθυσμού. Βασικά, χοντρικά έχουμε μία ισορροπία. Δεν είναι δηλαδή πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των γυναικών. Εδώ όμως δεν το λέγει αυτό το λόγο. Το λέγει για να τονιστεί η παρουσία των γυναικών, διότι η παρουσία των γυναικών θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο παρακάτω. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος? Ιδόντες οι του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων. Όλο το βάρος τώρα εδώ πέφτει επάνω στο ιδόντες, διότι το αντικείμενο μιας ιδιαίτερας παρατηρήσεως γίνεται, είναι οι γυναίκες. Εδώ όμως πριν προχωρήσουμε πρέπει να επανασημειώσουμε αυτό που και άλλοτε έχουμε πει. Ποιοι είναι οι ιοί του Θεού και ποιες είναι οι θυγατέρες των ανθρώπων. Οι ιοί του Θεού είναι οι απόγονοι του Σιθ, και οι θυγατέρες των ανθρώπων είναι οι απόγονοι του Κάη. Το είχαμε αυτό σημειώσει, το είχαμε πει. Το εβραϊκό κείμενο έχει την εξής έκφραση: ιδόντες δε οι άγγελοι του Θεού τα θυγατέρες των ανθρώπων. Επάνω σε αυτό το σημείο έχει από πολύ παλιά, όχι τελευταία, από τους πρώτους χρόνους θα λέγαμε του χριστιανισμού και πιο μπροστά, και στην Παλαιά Ακόμη Διαθήκη, προπαντός όμως γύρω από τους χρόνους του Χριστού και προ και μετά στην ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και από Εβραίους, και μάλιστα από Εβραίους οι οποίοι ίσως ξέφευγαν της ορθής ερμηνείας της Αγίας Γραφής και οι οποίοι γνωστήκηζαν ότι οι άγγελοι του Θεού δεν είναι παρά οι άγγελοι του Θεού, δηλαδή οι ασώματοι, οι οποίοι εμίγησαν με τα στιγατέρας των ανθρώπων, ότι έχουμε μία μίξη των αγγέλων και των ανθρώπων, και από την μίξη αυτή έχουμε τη γέννηση των γιγάντων. Επειδή δεν οι φιλιαστές μαζεύουν ό,τι αίρεσης ποτέ έχει εμφανιστεί επί της γης, αυτό το σημείο οι φιλιαστές το ερμηνεύουν με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή έχουν την Παλαιά Διαθήκη μετάφραση εκ του Εβραϊκού, αυτή η μετάφραση, έκδοση της βιβλικής εταιρείας, έχει οι άγγελοι του Θεού. Μια μικρή έκδοση που έχω εγώ και είναι της βιβλικής, βεβαίως κατά τους 70 είναι, αλλά από άλλο κώδικα, άλλη γραφή, έχει οι άγγελοι του Θεού. Εδώ οι πατέρες το αντιμετώπισαν αυτό πολύ πολύ απλά, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Ακούσατε το. Εδώ πέρα λέγει, όταν λέγει «Ιοί του Θεού», αφήστε ότι έχουμε κώδικες που γράφουν «Ιοί του Θεού», αλλά δεν δίνεται να βγει με το να θεωρήσουμε ότι είναι άγγελοι και να εννοήσουμε τους ασωμάτους αγγέλους, διότι εδώ παρακάτω, αμέσως πιο κάτω, δηλαδή στο στίχο 4, και το εβραϊκό κείμενο έχει «και μετεκείνο ως αν είσαι πορεύοντο ιοί του Θεού προς τα στιγατέρας των ανθρώπων». Έχουμε δηλαδή και στο εβραϊκό κείμενο παρακάτω «ιοί του Θεού» και αναφέρεται σαφώς εις τη γενιά του Σιν, του Σιν. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα ήταν τερατώδες και θα θύμιζε ότι έχουμε
έναν βιασμό των γυναικών από δυνάμεις πνευματικές, και ο βιασμός αυτός ήταν παρά τη θέληση των γυναικών. Θα ήταν τερατώδες οι άγγελοι να βιάζουν τις γυναίκες και να γεννώνται άνθρωποι. Τερατώδες! Και απίθανο. Και ένα τρίτο, αυτός ο Κύριος είπε ότι οι άγγελοι ούτε παντρεύα, συγγνώμη, εις τη Βασιλεία του Θεού οι ανακαινισμένοι πλέον άνθρωποι είναι όπως οι άγγελοι, που ούτε παντρεύονται ούτε γυνθεύονται. Συνεπώς βλέπουμε ότι δεν πρόκειται περί αγγέλων αλλά περί ανθρώπων. Και γιατί λέγονται οι Υιοί του Θεού? Λέγονται οι Υιοί του Θεού διότι ήσαν εκείνοι που ήσαν κοντύτερα εις τον Θεό. Ύστερα η ίδια η Αγία Γραφή αποκαλεί τους ανθρώπους τους ευσεβείς Υιούς του Θεού. Δεν λέγει μετά ο ψαλμός, ποιος ψαλμός, ο 70 τόσο, δεν θυμούμε ποιος είναι, ότι εγώ είπα θεΐεστε, εγώ είπα, λέγει ο Θεός, είσαστε θεοί. Γιατί λέγει ο Θεός εις τους ανθρώπους είσαστε θεοί? Σε ποιους ανθρώπους το λέγει αυτό? Εις εκείνους που είναι κοντά του, εις τους ευσεβείς ανθρώπους. Συνεπώς εδώ πρόκειται περί των ευσεβών ανθρώπων. Και περί τίνος είναι? Ότι οι ευσεβείς άνθρωποι, οι απόγονοι του Σιθ, είδαν τις θυγατέρες των ιών των ανθρώπων. Οι ανθρώπων λέγονται, τα θυγατέρα των ανθρώπων λέγονται η γενιά του Κάιν, και που είναι οι γυναίκες της διεφθαρμένης γενεάς του Κάιν. Ίσως θα ρωτήσετε, τότε είδαν? Πιο μπροστά. Δεν είχαν δει. Δεν έβλεπαν. Ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές, αγαπητοί μου? Πολλές φορές οι ευσεβείς άνθρωποι δεν βλέπουν και κάποια στιγμή αρχίζουν να βλέπουν. Τι να βλέπουν? Όχι βεβαίως εκείνο το οποίο θα τους έκανε το Πνεύμα το Άγιο να βλέπουν, αλλά εκείνο που θα τους έκανε ο Σατανάς να βλέπουν. Πόσες φορές μπορεί να είναι στη γειτονιά μας ή στον δρόμο ή στο σπίτι μας το ίδιο ένα πρόσωπο που να μην έχουμε προσέξει ιδιαίτερα στο πρόσωπο αυτό, και κάποια στιγμή να το προσέξουμε ιδιαίτερα και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε πειρασμό. Το βάρος λοιπόν πέφτει στο ειδώντες. Είδαν, αφού είδαν, σημαίνει ιδιαίτερος άρχισαν να προσέχουν. Τι το εκείνο το οποίο τους έκανε ιδιαίτερος να προσέχουν? Ήτο η ομορφιά των γυναικών αυτών. Ότι καλέ εισήν, λέγει το ιερό κείμενο. Καλό στη όψη, στην αρχαία γλώσσα, θα πει ωραίος. Ότι καλέ εισήν, όχι καλέ, καλή γυναίκα με την έννοια ότι έχει προσόντα πνευματικά ή ακόμη έχει προσόντα μια σωστή και μετρημένης γυναικός, φερυπίν νοικοκυράς, φιλάνδρου, φιλοτέκνου, οικονόμου και ούτω καθεξής, αλλά πρόκειται περί όμορφης γυναίκας. Είδαν ότι τις άλλες γενεάς οι γυναίκες ήταν όμορφες. Τις γενεάς της δικής των οι γυναίκες δεν ήταν όμορφες. Κάποτε οι άνθρωποι έτσι αρχίζουν να βλέπουν. Έτσι αρχίζουν να βλέπουν. Όπως κάποτε οι Εβραίοι παρετήρησαν ότι οι γυναίκες των Μωαβιτών, αυτό συνέβη στην έρημο, ήταν ωραίες. Μπαίνουμε στον πειρασμό. Όπως ακριβώς πολλές φορές αισθανόμεθα το φαΐ του γείτονα να είναι πιο ωραίο από το φαΐ το δικό μας. Ή το φαΐ της ταβέρνας ότι είναι πιο καλύτερο από εκείνο που παγιδεύουμε στο σπίτι μας. Μία αλλαγή δηλαδή. Το κάτι καινούριο. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, που έπασχε ο Ηρώδης, ο Αντίπας, πάντα να θέλει να βλέπει το καινούριο και να μην σταματάει ποτέ σε αυτό. Έτσι είναι η αναζήτηση του καινούριου στον άνθρωπο. Και αυτή η αναζήτηση του καινούριου, αγαπητοί μου, ρίχνει τον άνθρωπο πολύ χαμηλά. Τι να πω? Να πω για τους ανθρώπους που παντρεύτηκαν και αρχίζουν να κοιτάζουν ξένα πρόσωπα και να αναζητούν νέες περιπέτειες σε ξένα πρόσωπα? Είναι ακριβώς αυτό το μάθημα. Η αναζήτηση μιας νέας περιπετίας. Είναι φοβερό. Πού μπορεί να πέσει κανείς? Πού μπορεί να πέσει? Θα το δούμε εδώ στη συνέχεια.
Αλλά τι είναι η ομορφιά των κριτήριων? Δυνάμεθα να λέμε ότι το κριτήριο της εκλογής πρέπει να είναι η ομορφιά? Ότι δύναται να είναι και αυτό ένα κριτήριο? Δύναται να είναι. Ουδείς αμφιβάλλει και ουδείς αμφισβητεί και ουδείς απορρίπτει. Αλλά δεν δύναται να είναι το κριτήριο. Το βασικό και το θεμελιώδες κριτήριο είναι η ομορφιά. Απλώς δύναται να είναι ένα κριτήριο. Όχι πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον. Ποια είναι τα πρωτεύοντα κριτήρια? Είναι, αγαπητοί μου, η ευσέβεια. Μετά τι είναι? Τα άλλα προσόντα, τα φυσικά ή τα επίκτητα. Ποια είναι η ευφυΐα? Το να διαλέξει έναν άνθρωπο που να είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Είναι η διακριτικότητας. Είναι το πνεύμα της οικονομίας, της διακυβερνήσεως, της διαχειρίσεως των αγαθών, της νοικοκυροσύνης. Αυτά είναι προσόντα, είτε επίκτητα είτε φυσικά. Όλα αυτά μαζί με την ευσέβεια αποτελούν το κριτήριο της εκλογής. Η ομορφιά, ναι, και αυτό είναι κριτήριο. Βάλ το παρακάτω όμως. Διότι αν υποτεθεί ότι το κριτήριο αυτό το τελευταίο, η ομορφιά, δεν υπάρχει, θα πρέπει να απορρίψεις τα άλλα δύο είτη της ευσεβίας και των προσόντων μόνο και μόνο γιατί δεν έχεις το κριτήριο της ομορφιάς. Και αν μείνω στο κριτήριο της ομορφιάς, γίνομαι σάρκα και σαρκικά εκλέγω, με αποτέλεσμα να μην αποκτήσω την ευτυχία μέσα εις τον γάμο και γενικά μέσα εις την ζωή και στην κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε αποτυχημένους στο γάμο ανθρώπους, επειδή τα κριτήρια τους δεν είναι σωστά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτά τα κριτήρια του γάμου να τα κρατήσετε καλά, είτε οι νεότεροι αν σκέπτονται να παντρευτούν, είτε οι γονείς για τα παιδιά τους. Και αυτά να λέγονται εις ανύποπτων χρόνων στο σπίτι, όχι όταν θα έρθει η ώρα το παιδί να μας ανακοινώσει ότι εγνώρισε μια κοπέλα. Τότε είναι πάρα πολύ αργά. Τότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ο πατέρα και ο μητέρα. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Και αν έχεις μια αντίρρηση και προβάλλεις τότε τα επιχειρήματά σου, τότε το παιδί σου θα σου πει εγώ διάλεξα και εκείνο που διάλεξα είναι αρκετό για μένα και δεν έχω τίποτα από σένα να ακούσω. Ακούσατε, αγαπητοί, εις ανύποπτων χρόνων. Όταν τα παιδιά μας μεγαλώνουν έτσι απλά και απέριτα, σαν συζήτηση, πολλές φορές και όχι μια φορά, στο τραπέζι εκεί που καθόμαστε, εκεί που συζητούμε, να το πούμε ότι το κριτήριο μιας γυναίκας δεν μπορεί ποτέ να είναι η ομορφιά. Ας το ξέρουμε αυτό. Είναι άλλα προσόντα αυτά. Πρέπει να εκτιμούμε τα εσωτερικά προσόντα, όχι τα εξωτερικά. Τα άλλα δεν είναι και πολύ σπουδαία. Τα εξωτερικά παρέρχονται, αυτά τα εξωτερικά. Όταν αυτά λέγονται όπως πρέπει να λέγονται, τότε ίσως το παιδί μας θα κρατάει τα εφόδια του αυτά. Ίσως έχουμε πολλή πιθανότητα. Και θα μπορεί, όταν αυτό θα διαλέξει, να ξέρει να διαλέξει. Αλλά υπάρχει η εβραϊκή παράδοση. Η Αγία Γραφή δεν το αναφέρει. Ότι η αιτία αυτής της επιμιξίας των δύο αυτών γενεών είναι η Νοεμά. Είναι όλη η ιστορία από τους απογόνους του Λάμεχ. Τα τρία του αγόρια είναι εκείνοι οι οποίοι ξεκινούν των τεχνικών πολιτισμών. Η Νοεμά, η θυγατέρα, είναι εκείνη η οποία επινοεί το γνέσιμο και την ύφραση κατά την εβραϊκή παράδοση. Και επειδή Νοεμά θα πει ωραία, εικάζεται ότι αυτή στάθηκε η αιτία της επιμιξίας των δύο γενεών. Η ομορφιά,
κριτήριων η ομορφιά, αλλά και μπήκε και ένα άλλο στοιχείο. Γιατί φαίνεται ότι η ή του Θεού, ας με επιτραπεί να πω μια φράση πολύ λαϊκή, φαίνεται ότι είναι χαζοί άνθρωποι. Ας με επιτραπεί να πω αυτή τη φράση. Ακούστε τι λέγω, θα το ξαναπώ. Η ή του Θεού φαίνεται ότι είναι χαζοί άνθρωποι. Ενώ δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι του κόσμου. Και θα το επιμαρτυρήσω με λόγον του Χριστού. Τι είπε ο Κύριος? Ότι η ιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη από τους ιούς του φωτός. Το ακούσατε αυτό, παρακαλώ? Είναι φρονιμότερη. Άρα αφού είναι φρονιμότεροι οι άνθρωποι του κόσμου από τα παιδιά του Θεού, άρα τι έχουν τώρα τα παιδιά του Θεού? Είναι λίγο χαζοί. Δεν μπορούν να βυθομετρήσουν τι θησαυρό κρατούν, τι πρέπει να επιδιώκουν, τι πρέπει να προσέχουν και πώς πρέπει να διατηρηθούν. Περίεργο πράγμα. Ενώ οι κοσμικοί άνθρωποι, έστω στην τοποθέτησή τους στην κοσμική, τα συμφέροντά τους τα επισημαίνουν. Τι επισημαίνει ο κοσμικός άνθρωπος? Πρώτα είναι καιροσκόπος ο κοσμικός άνθρωπος. Σου λέγει τι πολιτική κατάσταση έχουμε, πώς βαδίζουμε, θα ανεβεί η λίρα ή θα πέσει η λίρα. Πρέπει λοιπόν εγώ τώρα να μαζεύω χαρτονομίσματα, αν θα γίνει πόλεμος δεν θα γίνει, ή πρέπει να κάνω τα χαρτονομίσματα λίρες, ή θα πρέπει να κάνω σπίτια, αν γίνει βομβαρδισμός τα σπίτια θα τα χάσω. Μήπως λοιπόν μπορώ να τα κάνω χωράφια και οικόπεδα, ώστε αν γίνει ένας πόλεμος και τα σπίτια καταστραφούν, αλλά τα χωράφια θα μείνουν χωράφια. Έτσι σκέφτονται οι κοσμικοί άνθρωποι. Φρονίμως. Ο Κύριος επαινεί φρονίμως, έστω στην κοσμική αυτήν τοποθέτηση. Παραλλήλως, οι πνευματικοί άνθρωποι. Τι θα μείνει σε σένα, ο πνευματικέ άνθρωπε? Η ψυχή, ο Θεός. Τώρα, αυτό που θα μείνει, φροντίζεις αρκετά για την ψυχή σου? Δεν φροντίζεις. Είσαι άφρον. Δεν είσαι φρόνιμος άφρον. Είσαι άμυαλος. Περί αυτού όλο. Και τώρα εδώ μπαίνει ένα στοιχείο να ξεγελάσει, παρακαλώ, τους ιούς του Θεού. Όχι μόνο η ομορφιά των γυναικών των ανθρώπων, και κάτι ακόμα. Τι? Εθυμίστε, ο Ιουβάλ, ο γιος του Λάμεχ, τι είχε επινοήσει? Τα πνευστά και τα έγχορδα όργανα. Είναι η μουσική. Ο κίνδυνος πόσο μεγαλώνει όταν πλάει στην ομορφιά μιας γυναίκας έρθει να μαγεύσει και η μουσική. Να πλανήσει η μουσική. Εδώ βέβαια θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε. Όταν δήθεν έλθει κάτι το ανώτερο, το υψηλότερο, αυτό που ο κόσμος λέει πνευματικός πολιτισμός, και είναι οι καλές τέχνες, είναι η ευγένεια, είναι όλα αυτά τα πράγματα, πλάι στην ομορφιά πόσο μαγεύεται ο άνθρωπος και εκεί πλανάται. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας μάθουμε να ξεγυμνώνουμε τα πράγματα και να τα βλέπουμε γυμνά. Όταν σου προσφέρεται κάτι με πολλά μπικλιμπίδια, ξεγύμνωσέ το αυτό το κάτι από τα μπικλιμπίδια και δες το ομά. Τι σου προσφέρεται? Σου προσφέρεται αυτό, αξίζει? Όχι με τα μπικλιμπίδια, όχι με τα πολύχρωμα χαρτιά, όχι με τις μουσικές και τα φώτα, τα ποικίλα και τα λοιπά. Ξεγύμνωσε το πράγμα και δες το ομά. Μπαίναμε σε ένα κέντρο διασκεδάσεως. Τι υπάρχει μέσα εκεί? Η γλυκιά η μουσική, η τσίκνα θα λέγαμε των μεζέδων, τα φώτα, τα ποικίλα, τα σχέδια, ο διάκονμος, όλα αυτά έρχονται να προσφέρουν κάτι. Τι? Τι είναι αμαρτία?
φρόντισε να ξεγυμνώσεις την αμαρτία από αυτά τα μπικλιμπίδια της. Και τότε θα τη δεις να είναι φοβερή η αμαρτία. Και τότε θα δύνασαι να την εκτιμήσεις. Εδώ εξαπατήθηκαν οι ιοί του Θεού από τα μπικλιμπίδια που προσέφεραν οι ιοί των ανθρώπων. Και εξαπατηθέντες εμίλησαν. Αλλά έπρεπε να μιμηγούν. Δεν βλέπουμε πουθενά να λέγει ο Θεός ότι δεν έπρεπε να μιμηγούν. Αλλά από την ιστορία όλη βγαίνει εμέσως το συμπέρασμα ότι πρέπει να είχαν πάρει εντολή από τον Θεό να μιμηγούν. Μια μετέπειτα ιστορία, πολύ φυσικά μεταγενεστέρα, έρχεται να μας πείσει ότι ο Θεός πράγματι πρέπει να έδωσε εντολή μη μίξεως των δύο γενεών. Πού το βλέπουμε αυτό? Εις τους Εβραίους. Όταν ο Θεός παιδαγωγεί τον λαόν αυτών, τον παιδαγωγεί ποικιλοτρόπως, μία από τις παιδαγωγίες του είναι να μη μιγεί ο λαός με τους γειτονικούς του λαούς, διότι αυτή η μίξη των θα επέφερε οπωσδήποτε την τιμωρία του Θεού. Ο Θεός το βλέπουμε αυτό να το προσέχει πολύ και να τιμωρεί πολύ αυστηρά τους Εβραίους όσες φορές εμίγοντο με τους γειτονικούς λαούς. Εάν ρωτήσετε γιατί θα απειγορεύεται αυτό, μήπως θα ήταν μια πολύ φοβερή στενοκεφαλιά ή ένας ανόητος, άγωνος και στήρος σοβινισμός, η ιστορία αποδεικνύει ότι είναι πολύ σωστό να είναι τα πράγματα έτσι. Και εδώ ενθυμίστε πως μπήκε η ειδωλολατρία εις τους Εβραίους, με αποτέλεσμα να γίνουν δύο βασίλεια και το βόρειο βασίλειο μέχρι της τελικής του εξαφανίσεως να νοσεί βαρύτατα από την ειδωλολατρία. Όχι δε λιγότερο να νοσεί και το βασίλειο του Ιούδα, των νότιων βασίλειων, από την ειδωλολατρία. Από τι λέτε? Μας το λέγει αυτό το βιβλίο των βασιλειών, το πρώτο ή δεύτερο, δεν ενθυμούμε, το δεύτερο ίσως, δεύτερο. Τι? Ότι ο Σολομών άρχισε να παντρεύεται γυναίκες, ο σοφός Σολομών, ο σπουδαίος και δυναμικός και δημιουργικός και ειρηνικός, αυτός βασιλιάς των Εβραίων, άρχισε να παντρεύεται γυναίκες των γύρω λαών, όχι Εβραίες, ειδωλολάτρησες, οι οποίες εγίνοντο βασίλισσες, βεβαίως όχι πρώτη σειράς, δευτέρας, τρίτης, εκατοστής σειράς, δεν ξέρω ποια σειράς, μόνο και μόνο διότι ήσαν ωραίες. Έβλεπε επί παραδείγμα τη μία ωραία γυναίκα ο Σολομών, την έπαιρνε γυναίκα. Και εδώ περιεφρόνησε τον νόμο του Θεού που έλεγε ρητός ότι δεν θα πάρεις γυναίκα ξένη. Το βλέπουμε αυτό εις τον Αβραάμ. Να το τηρεί με τα πολλής ακριβίας. Όταν θέλει να παντρέψει το γιο του τον Ισαάκ, στέλνει τον δούλο του τον Ελεάζαρο εις την γη της Μεσοποταμίας, εις την Ουρ, από όπου κατήγε το Αβραάμ, και του λέγει από εκεί θα πας να βρεις, από τους συγγενείς μου θα πας να βρεις γυναίκα δια τον Ισαάκ. Επειδή δε εφοβεί το Αβραάμ μήπως επιστρέφοντας ο Ελεάζαρος ο Αβραάμ θα είχε πεθάνει, το εφοβεί το αυτό, και μπορεί να έφερνε μια γυναίκα που να μην ήταν από εκεί, τον όρκισε τον δούλον. Μάλιστα με εκείνον τον περίεργον όρκον του να του πει βάλε το χέρι σου εδώ στον μυρόν μου, ήταν ένα είδος όρκου, όπως τα λέγαμε σήμερα, βάζω το χέρι μου επάνω στο Ευαγγέλιο. Όρκισε τον δούλον να φέρει γυναίκα από την συγγένειά του. Και όταν αργότερα ο Ισάκ θα κάνει τα δύο του παιδιά, τον Ισάκ και τον Ιακώβ, δυσαρεστείται ο Ισάκ από τον Ισάκ που πήρε γυναίκες γειτονικών λαών. Επήρε δύο γυναίκες,
και οι οποίες δεν πήγαιναν καθόλου καλά με την πεθερά τους, τη Ρεβέκα. Και ήταν εκείνη πολύ δυσαρεστημένη. Και τότε, βεβαίως, εφυγαδεύθη ο Ιακώβ, διότι ήθελε να γλιτώσει τη ζωή του από τον Ισάκ. Αλλά επήρε όμως, επήρε γυναίκες, δύο γυναίκες, τις δύο αδελφές, από τους συγγενείς της περιοχής του, από εκεί που κατήγε το Αβραάμ. Αυτό το βλέπουμε ιδιαιτέρως να τονίζεται και να προσέχεται εις τους Εβραίους. Διότι οι μίξεις των λαών, μάλιστα ξέρετε πως λέγεται ο Ισάφ. Ο Ισάφ χαρακτηρίζεται από την Καινή Διαθήκη, από την προς Εβραίους επιστολή, χαρακτηρίζεται πόρνος. Να μην είσαστε λέγει όπως ο Ισάφ, πόρνος. Ακούσατε, γιατί χαρακτηρίζεται πόρνος ο Ισάφ? Διότι επήρε γυναίκες που δεν ήταν κατά την επιθυμία του πατέρα του, δηλαδή κατά την επιθυμία του Θεού. Αυτή η μίξη. Επανέρχομαι στον Σολομώντα. Το αποτέλεσμα ήταν, όταν ο Σολομών επήρε αυτές τις γυναίκες, αυτές τον επηρέασαν. Και εισήγαγον, παρακαλώ, πλάι στην λατρεία του Γιαχβέ, του Κυρίου, του Κυρίου και Θεού, του αληθινού Θεού, του ζώντος Θεού, εισήγαγον η κάθε μια από αυτές τη λατρεία του Θεού, του δικού της τόπου. Ιδού το αποτέλεσμα. Και εισήχθη η ειδωλολατρεία εις τους Εβραίους και δεν έφυγε ποτέ. Προσέξτε, δεν έφυγε ποτέ. Βεβαίως, η ειδωλολατρεία στους Εβραίους πάντοτε υπέπασκε. Αλλά τώρα όμως εισέρχεται από το κακό παράδειγμα που δίνει ο Σολομών. Και για αυτό το παράδειγμα του το φοβερό, ετοιμορήθηκε να χάσει το βασιλείο του, όχι αυτός, η απόγονή του. Και να μείνουν μόνο με δύο φυλές. Και ο δούλος του, ο Ιεροβοάμ, να πάρει τις 10 φυλές και να δικαστεί ο Ισραήλ. Φοβερό, φοβερό. Αυτό είναι η μίξης δύο λαών. Για μας τι θα μπορούσε να λέει αυτό? Θα μπορούσε να λέει, να λέει το εξής. Να μην παίρνουμε ετεροδόξους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ της μόδας τα παιδιά σας να πηγαίνουν στην Ευρώπη και την Αμερική να σπουδάσουν. Προσοχή στο σημείο αυτό. Να μην παντρεύονται άλλους ή αγόρια ή κορίτσια, ότι είναι τέλος πάντων, άλλους ανθρώπους. Ετεροδόξους, αλλοεθνείς κτλ. Δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καλό. Λέγεται μάλιστα, τώρα κατά πόσο αληθεύει, εσείς κρίνατε το. Κάποτε εστέλλοντο στρατιωτική στην σχολή πολέμου του Βερολίνου. Αυτά βεβαίως πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Και εστέλλοντο εκεί στην ανωτέρα σχολή πολέμου του Βερολίνου. Αλλά όπως και τώρα οι φοιτητές μας άμα πηγαίνουν έξω συνήθως παντρεύονται, συνήθως. Έτσι και τότε η νεαρή αξιωματική που πήγαιναν έξω και που απειγορεύεται δυστυχώς ο γάμος να γίνει γρήγορα εις αυτούς, και που υπήρχε πρόγραμμα από την κυβέρνηση της Γερμανίας, διότι αυτοί έβλεπαν μακριά δια έναν επικείμενο κατακτητικών πόλεμων, έπεφταν οι Γερμανίδες στους Έλληνες αξιωματικούς, και όταν έγινε ο πόλεμος του 40 είχαν βρεθεί πάρα πολλοί αξιωματικοί μας με Γερμανίδες γυναίκες, είτε διότι αυτές οι οποίες πάντα αγαπούν την πατρίδα τους, η Γερμανίδα όπου να βρεθεί, θυμάται τη Γερμανία. Όπου να βρεθεί, ουδέποτε αφομοιούται, θυμάται τη Γερμανία. Είτε έπαιζαν ρόλο κατασκοπευτικών, είτε μπορούσαν να επηρεάσουν τον σύζυγό τους, να είναι γερμανόφιλος. Με αποτέλεσμα, να βρεθούν πάρα πολλοί γερμανόφιλοι, όταν η Γερμανία εκήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Αυτά συμβαίνουν. Αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν. Αλλά το σπουδαίο, ξέρετε, είναι. Πάρθω σε κάτι που είναι πολύ πιο κοντινό μας. Είναι το εξής. Όταν ο ευσεβής νέος βλέπει μια κοπέλα κοσμική μόνο και μόνο γιατί είναι ωραία και την παντρεύεται. Το αποτέλεσμα. Βεβαίως το αποτέλεσμα είναι το εξής.
Όχι φυσικά η κοσμική κοπέλα να γίνει πνευματική, αλλά ο πνευματικός νέος να γίνει κοσμικός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εδώ αυτό το πράγμα συνέβη, όπως το βλέπουμε, εις το βιβλίο της Γενέσεως. Τι έγινε παρακάτω? Οι πνευματικοί άνθρωποι έγιναν σαρκικοί. Και βλέπουμε την απόφαση του Θεού. Και είπε Κύριος ο Θεός, ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτούς σάρκας. Αυτή η φράση του Θεού, αυτός ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, είναι φοβερός. Ένας λόγος που δεν υπόθηκε μόνον την εποχή πρώτου κατακλυσμού και που στάθηκε η καταδίκη των ανθρώπων που επέφερε, αλλά είναι ένας λόγος βαρύς που πέφτει σε κάθε εποχή και σε κάθε γενιά. Το ακούσατε? Δεν θα μείνει το πνεύμα μου πάνω σε αυτούς, γιατί είναι σαρκικοί άνθρωποι. Που σημαίνει δεν να πάβει το πνεύμα μου πάνω σε αυτούς. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει και λέγει, ποιο είναι το πνεύμα του Θεού που δεν δύναται να μείνει πάνω εις αυτούς? Δεν είναι παρά η προνοητική δύναμη του Θεού. Δηλαδή ότι ο Θεός δεν προνοεί πλέον για τους ανθρώπους αυτούς. Δεν φροντίζει, δεν προνοεί. Έχουμε εδώ πέρα ένα δεύτερο στάδιο εγκαταλείψεως των ανθρώπων. Η πρώτη εγκατάλειψη ήταν στους πρωτοπλάστους. Δεν ήταν όμως σαρκοποίηση, θα λέγαμε, των ανθρώπων. Έχουμε μία περισσότερα εγκατάλειψη του Θεού. Εμφανίζονται οι άνθρωποι. Πώς εμφανίζονται οι άνθρωποι? Οι ληστές. Δια το είναι αυτούς σάρκας. Με το να είναι, λέγει, αυτοί σαρκικοί άνθρωποι. Τι φοβερός χαρακτηρισμός. Αν επιτρέπετε, θα μπορούσα να πω κάτι περισσότερο πάνω στο ουμή καταμείνει το πνεύμα μου. Ο Θεός τι είναι? Είναι πνεύμα. Για να λέγει δεν θα μείνει το πνεύμα μου, σημαίνει, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, ότι αυτό που δεν θα μείνει είναι κάτι άλλο. Και δεν είναι παρά το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν μένει επάνω εις τους σαρκικούς ανθρώπους. Όταν το Πνεύμα το Άγιο βλέπει σαρκικούς ανθρώπους, απέρχεται. Αναχωρεί. Όταν όμως ερωτήσετε τι είδους σαρκικοί άνθρωποι μπορεί να ήσαν αυτοί, δηλαδή έπεσαν στη διαφθορά. Βεβαίως εδώ μας λέγει παρακάτω το Ιερό Κείμενο ότι έπεσαν σε πολλή διαφθορά, σε μία έκκληση των ηθών, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά όταν όμως βλέπουμε πως ο Κύριος ο ίδιος ερμηνεύει το πράγμα, πως το παρουσιάζει, θα δούμε ότι δεν είναι τόσο το θέμα της εκκλησίας των ηθών, αλλά είναι κάτι άλλο. Ενθυμίστε όταν ο Κύριος ομιλεί περί της Δευτέρας του Παρουσίας και αναφέρει δύο τύπους, γιατί περί τύπων πρόκειται, δύο ιστορικούς τύπους που έρχονται να επισημάνουν τι θα συμβεί στις παραμονές της Δευτέρας του Παρουσίας, και αναφέρεται εις τον κατακλυσμό και εις τα Σόδωμα. Έχουμε την καταστροφή διήδατος και την καταστροφή διατηρός. Ενθυμίστε τα χαρακτηριστικά που παραθέτει ο Κύριος από τις δύο αυτές ιστορικές τυπικές καταστάσεις που θα είναι και κατά τις παραμονές της Δευτέρας του Παρουσίας. Ακούστε τι λέγει ο Κύριος. Όπως την εποχή του Νόε, λέγει, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν. Πουλούσαν και αγόρασαν. Φύτευαν και ξερίζωναν. Και στην εποχή του Νόε, στην εποχή των Σοδόμα,
που οι άνθρωποι κτίζαν, υποδομούσαν σπίτια και ζούσαν καλά. Αυτός ο λόγος του Κυρίου βεβαίως δεν δείχνει ότι υπήρχε έκκληση ηθών, αλλά τι, ηλιστικό φρόνημα. Είναι αυτό που επικρατεί τόσο έντονο στην εποχή μας. Η έκκληση των ηθών είναι μία επίπτωση. Διότι από τη στιγμή που θα αρχίσω εγώ να σκέπτομαι το βόλεμα στην παρούσα ζωή, τότε αρχίζω να σκέπτομαι ηλιστικά. Και τι είναι αυτό, όταν αρχίσω να λέω πώς θα εξασφαλίσω και θα επενδύσω τα χρήματά μου, να αγοράσω, να χτίσω, να φτιάξω. Υπάρχει οικοδομικός οργασμός. Αυτός ο οικοδομικός οργασμός που υπάρχει είναι γιατί οι άνθρωποι θέλουν στέγη για να κατοικήσουν. Δεν είναι τόσο αυτό όσο είναι επενδύσεις. Είναι επενδύσεις αυτός ο οικοδομικός οργασμός. Και όχι απλώς για να καλυφθεί η ανάγκη της στέγης. Όταν σήμερα οι άνθρωποι σκάβουν, φυτεύουν, πολλούν, αγοράζουν, συναλλάσσονται, όλα αυτά δεν φανερώνουν. Ότι είναι κολλημένοι πάνω στη γη, στα υλικά πράγματα. Δεν βλέπουν τίποτα. Πάρτε την εποχή μας. Βλέπει πουθενά ουρανό. Βλέπει πουθενά θέμα ψυχής. Πουθενά τίποτα. Όλα τα βλέπει ηλιστικά. Συνεπώς, δια το είναι αυτούς σάρκας, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, να το ερμηνεύσουμε με βάση τους λόγους του Κυρίου. Με το να έχουν γίνει ηλιστέ. Με το να έχουν αποκτήσει ηλιστικόν φρόνημα. Ηλιστικόν φρόνημα. Πω φοβερόν. Ώστε οι άνθρωποι με το ηλιστικό φρόνημα δεν έχουν πνεύμα Θεού. Το ακούσατε? Οι άνθρωποι με το ηλιστικό φρόνημα δεν έχουν πνεύμα Θεού. Όταν το πνεύμα του Θεού απέρχεται, τότε εισέρχεται, επέρχεται η καταστροφή. Έσονται δε η ημέρα αυτών 120 έτη. Θα είναι οι ημέρες τους 120 έτη. Αυτό το χωρίο έχει τρεις ερμηνείες. Θα σας πω τις δυο και θα μείνω στη μία. Θα είναι δε οι ημέρες τους, δηλαδή από εδώ και μπρος θα ζουν όχι μακρά ζωή, αλλά μόνο γύρω στα 120 χρόνια. Είναι η πρώτη ερμηνεία αυτή. Μάλιστα εδώ απέναντι ο Γιανακόπουλος βάζει αυτή την ερμηνεία που σας λέγω τώρα. Σας τη διαβάζω. Διότι με πλήρη σαρκικών φρονημάτων τα δεέτη της ζωής των θα φτάνουν μόνον εις τα 120 έτη. Αλλά είναι και η άλλη ερμηνεία, την οποία ο ίδιος κρίνει ότι είναι ορθωτέρα, και θα την κρίνετε και εσείς ότι είναι ορθωτέρα, ότι παρά τα αυτά, μετά τον κατακλυσμό, δεν ζουν οι άνθρωποι 120 χρόνια, αλλά περισσότερα. Συνεπώς δεν πρόκειται περί της ζωής των ότι θα περιοριστεί στα 120 χρόνια, αλλά ότι θα μείνουν η γενεά αυτή μόνον επί της γης 120 χρόνια. Δηλαδή είναι τα χρόνια εκείνα που θα μείνουν μέχρι τον κατακλυσμό. Και σας είπα προηγουμένως ότι είναι περίπου 500 ετών ο Νόε, 600 γίνεται ο κατακλυσμός. Αλλά εδώ όμως φαίνεται ότι γίνεται πρώτης ηλικίας των 500 ετών η απόφαση του Θεού. Έτσι συμβιβάζεται πως εδώ λέγει ότι θα είναι 120 τα χρόνια. Εκ της μίξεως αυτής εγεννήθησαν γίγαντες. Είναι ένα σκανδαλώδες χωρίον και τη φαντασία μας, ξέρετε. Οι δε γίγαντες ήσαν επί της γης εν τες ημέρες εκείνες και μετεκείνο ως αν είσαι πορεύοντο η ή του Θεού προς τα στιγατέρας των ανθρώπων και εγενώσανε αυτής. Εκείνοι ήσαν οι γίγαντες, οι απαιώνος, οι άνθρωποι, οι ονομαστοί. Εκ της μίξεως έχουμε γίγαντας.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γίγαντες με την έννοια τη σωματική. Βεβαίως, οι άνθρωποι τότε, σε σχέση με την εποχή μας ή σε σχέση με τον Μωυσή που γράφει το βιβλίο, ήσαν γίγαντες. Αλλά ήσαν γίγαντες εκ της μίξης των δύο γενεών? Όχι, γίγαντες ήσαν και οι μεν και οι δε, και η μια γενιά και η άλλη γενιά. Αλλά όταν λέγει η γραφή γίγας, δεν εννοεί εκείνον ο οποίος έχει ρόμιν σωματική, ανάστημα υψηλών, δηλαδή είναι εύσωμος με πολύ μεγάλες σωματικές διαστάσεις. Δεν αποκαλεί αυτόν γίγαντα η γραφή. Σας επικαλούμε Ψαλμός 32:16 το εξής: «Και γίγας», λέγει εκεί, «ου σωθήσετε εν πλήθη ισχύος αυτού». Και ο γίγας δεν θα σωθεί με το να προβάλλει το περίσσευμα των πλεονασμών της σωματικής του δυνάμεως. Ήτι, γίγας θα πει ο άνθρωπος ο οποίος μένει και στηρίζεται επάνω εις τις σωματικές του δυνάμεις. Για τη γραφή, αυτό θα πει γίγας. Ώστε λοιπόν εγεννήθησαν γίγαντες σημαίνει άνθρωποι με ρόμιν ασφαλώς, με ανάστημα ασφαλώς, αλλά και ελπίζοντες εις τα σιδείας των δυνάμεις. Οι άνθρωποι πια που δεν έχουν την ελπίδα τους εις το Θεό. Πόσες φορές βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι επιδεικνύουν την υγεία τους και την ρόμη τους και το ανάστημά τους. Πόσο πτωχία, θα λέγαμε, πόσες φορές έρχεται ένα μόνο μικρόβιο να τους ρίξει κάτω και να τους θανατώσει. Πόση ταπείνωση χρειάζεται, αλλά και πόση αλαζονία υπάρχει στους ανθρώπους αυτούς που προβάλλουν αυτή τους τη σωματική δύναμη. Ειδών δε Κύριος ο Θεός ότι επληθύνθησαν εκακία των ανθρώπων επί της γης και πάστης διανοείται εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας τας ημέρας. Και ενεθυμήθη ο Θεός ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και διανοήθη. Εδώ είδε ο Θεός ότι πλήθυναν οι κακίες των ανθρώπων και ακόμη ότι οι άνθρωποι με πολλή επιμέλεια φροντίζουν την πονηρία. Πιο κάτω θα μας πει ότι η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς, λέγει, βρίσκεται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Είναι αυτή η πονηριά που βλέπουμε ακόμη και στο μικρό παιδί. Είναι ο πονηρός πια άνθρωπος. Έτσι που όταν γεννάμε ένα παιδί, ξέρετε τι είναι ένα παιδί όταν το γεννάμε? Ένα ασκή με κακίες που το γεννήσαμε εμείς με ένα κληρονομικό τρόπο. Και αυτές οι κακίες θα εκδηλωθούν στη ζωή του παιδιού. Ναι. Και ο Θεός ενεθυμήθη και διενοήθη. Εκφράσεις που σημαίνουν ο Θεός μετενόησε, ο Θεός μετανοεί. Είναι ανθρωποπαθής έκφρασης για να δείξει ότι εδώ ο Θεός αποφασίζει την καταστροφή των ανθρώπων. Και είπε ο Θεός: «Απαλείψω τον άνθρωπον ονεπίης από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνου και από ερπετών έως πετινών του ουρανού, ότι μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς». Υπάρχει εδώ ένα χωρίον, αυτό που διαβάσαμε, το οποίο μοιάζει να είναι λίγο άδικον. Ο Θεός θα καταστρέψει τον άνθρωπο και μαζί με αυτόν τα κτίνη έως τα ερπετά και από τα πετινά και από τα ερπετά έως τα πετινά του ουρανού. Δηλαδή, μαζί με τον άνθρωπο θα καταστραφεί και το ζωικό βασίλειο. Μοιάζει περίεργο. Πώς δηλαδή επεκτείνεται αυτή η καταστροφή και στο ζωικό βασίλειο? Δεν είναι αρκετό ο Θεός να τιμωρήσει τον άνθρωπο? Πρέπει να τιμωρήσει και τα ζώα. Τι θέλουν τα ζώα? Άραγε, γιατί να το παραθέτει αυτό εδώ ο ιερός συγγραφέας? Είναι
πολλής ακριβίας δογματικής το χωρίον αυτό. Πολλής ακριβίας. Για το εξής λόγο. Η κτήσεις δεν έχει νόημα χωρίς τον άνθρωπο. Και συνεπώς, αν ο άνθρωπος εκλείψει, τότε εκλείπει και αυτή. Δηλαδή με άλλα λόγια, για ποιον έγιναν τα ζώα? Έγιναν για τον άνθρωπο. Οι κτήσεις παίρνει τότε το νόημά της όταν υπάρχει ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος όμως δεν υπάρχει, τότε γιατί να υπάρχουν τα ζώα? Γι' αυτό καταστρέφονται τα ζώα μαζί με τους ανθρώπους. Θέλετε να σας πω κάτι που είχαμε πει το καλοκαίρι από το βιβλίο Ιησούς του Ναβί στο στόμιο επάνω? Όταν μπήκαν ο Ιησούς του Ναβί με τους Ισραηλίτες στην Ιεριχώ και μετά ταύτα στα άλλες πόλεις, ο Θεός λέγει θα σφάξετε και θα καταστρέψετε όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά θα καταστρέψετε και τα ζώα. Και όταν λίγο αργότερα που ο Θεός δίνει εντολή εις τον Σαούλ να καταστρέψει τους Αμαλικίτας, εκείνος λυπάται να καταστρέψει τα ζώα. Τόσο ωραία θρεφτάρια να τα καταστρέψουμε? Γιατί? Μπαίνει ο ορθολογισμός στη μέση. Γιατί? Και όμως ο Θεός λέγει θα καταστραφούν. Γιατί? Διότι αυτά ήταν η προέκταση των ανθρώπων, των αμαρτωλών, μιας πόλεως αμαρτωλής. Έπρεπε και αυτά να φύγουν από τη μέση. Για τη λογική μας, μοιάζει ότι είναι ανάποδα. Θα λέγαμε ότι είναι μία σπατάλη περίεργος, ανόητος θέσης. Και όμως δεν είναι. Η κτήσεις υπάρχει γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος παλαιούται και παλαιούται με την πτώση του, τότε και η κτήσεις παλαιούται. Παλιώνει. Όταν ο άνθρωπος φτύρεται, τότε και η κτήσεις φτύρεται, δηλαδή συνακολουθεί. Όταν ο άνθρωπος θα ανακαινιστεί, τότε και η κτήσεις θα ανακαινιστεί και θα έχουμε ανακαίνιση του ανθρώπου και ανακαίνιση της κτήσεως. Όταν ο Χριστός θα πει ιδού και να πει ο πάντα, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει ότι δημιουργείται κενός ουρανός και κενή γη, και ότι όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας ότι ο κενός άνθρωπος κατοικεί στην κενή γη και στον κενόν ουρανόν, αυτό δείχνει ότι η κτήσεις συνακολουθεί. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός καταστρέφει και τα ζώα. Γιατί όμως μερικά ζώα δεν καταστρέφονται και ο Θεός δίνει εντολή να τα μαζέψει ο Νόε, για τον οποίο κατακλυσμό θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά, αν μας μείνει περιθώριο, γιατί ακόμη προηγούνται μερικά του κατακλυσμού. Γιατί μερικά ζώα δεν θα καταστραφούν και αυτά θα τα βάλει ο Νόε μέσα στην κυβωτό? Ίσως θα πείτε απλούστατα, για να έχουμε έναν τρόπο να επιζήσει, να επιζήσουν τα ζώα. Εγώ θα σας έλεγα κάτι άλλο. Αυτό έστω ότι είναι αληθές, ότι τα ζώα επί της γης πράγματι κατελάμβαναν των χώρων του κατακλυσμού. Γιατί όπως θα δούμε την ερχομένη φορά, ο κατακλυσμός δεν είναι το παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά το τοπικό, όχι παγκόσμιο φαινόμενο. Συνεπώς, σε όλα τα σημεία, τα άλλα σημεία της γης υπήρχαν ζώα. Ακόμη λάβετε υπόψη πόσα χρόνια, χιλιάδες θέλετε, εκατομμύρια θέλετε, αν υπολογίσουμε την επιστήμη, τα ζώα επί της γης είχαν απλωθεί. Δεν ήταν μόνο σε ένα σημείο εκεί που ήταν οι άνθρωποι, πού? Στη Μεσοποταμία. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπήρχε λόγος να περισσωθούν ζώα. Γιατί να περισσωθούν ζώα? Ζώα υπήρχε και παραπέρα. Γιατί λοιπόν τα περισσώσει ο Νόε τα ζώα? Δεν είναι τόσο δι' να περισσωθούν τα ζώα, διότι είναι και ένας άλλος λόγος. Πόσα ζώα μάζεψε μέσα ο Νόε? Απολύτως όλα τα είδη. Ξέρετε αγαπητοί μου πόσες χιλιάδες είδη ζώων υπάρχουν?
Δεν έβαλε όλα τα ζώα μέσα. Έβαλε αντιπροσωπευτικά. Είναι κάτι που φαίνεται που το καταλαβαίνετε. Έβαλε βεβαίως από 5 ζεύγη και λοιπά καθαρά, λιγότερα έβαλε από τα ακάθαρτα, αλλά δεν έβαλε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Αν σας έλεγα, έβαλε και τις μύγες μέσα. Αν με συγχωρέσετε να το πούμε έτσι, θα ήταν λίγο γελίο. Έβαλε και τις μύγες μέσα. Στην κύβωτο, έβαλε και τα κουνούπια. Διότι, ας πούμε, γίνεται ένας κατακλυσμός, γίνεται μια βροχή, ένας χειμώνας, πού είναι οι μύγες, πού είναι τα κουνούπια. Και αν σώζονται, μύγες και κουνούπια, ξέρετε και τι σώζονται. Πάνε στους στάβλους, εκεί παραχυμάζουν και όταν θα αρχίσει η άνοιξη να βγαίνει, να λυκαίνει, τότε βγαίνουν ό,τι δεν ψώφισε από αυτά, πάνε σε στάβλους και σε δωμάτια και σπίτια, έτσι σε τρυπίτσες μέσα και εκεί παραχυμάζουν. Και από εκείνα που σώζονται τα έντομα, έχουμε πάλι γέννηση πολλών εντόμων και το καθεξής. Μα με έναν κατακλυσμό που, όπως θα δούμε, έστασε πάρα πολύ ψηλά το νερό και που κράτησε, ξέρετε πόσο κράτησε το νερό, ένα χρόνο. Και αυτός ο χρόνος, ξέρετε πού, επί της κορυφής του Αραράτ. Εκεί θα μπορούσε να σωθεί. Πού! Έβαλε λοιπόν μύγες και κουνούπια μέσα ο Νόε. Όχι, κάτι άλλο είναι περισσότερο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το κάτι άλλο? Καταστρέφονται οι άνθρωποι, θα καταστραφούν και τα ζώα. Σώζονται κάποιοι άνθρωποι, θα σωθούν και κάποια ζώα. Σώζεται ο Νόε με τα παιδιά του, 8 άνθρωποι. Λοιπόν, και κάποια ζώα θα σωθούν μαζί του. Δηλαδή, κάποια κτήσεις θα περισωθεί. Με κάποιους ανθρώπους που θα περισωθούν. Είναι η αντιπροσωπευτική κτήσεις, η αντιπροσωπευτική κτήσεις που θα ακολουθήσει τους αντιπροσωπευτικούς σωζωμένους ανθρώπους. Και είπαμε, η κυβωτός δεν έγινε για να σώσει τα ζώα. Ας με επιτραπεί να πω αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα χρησιμοποιήσω την μέθοδο ερμηνείας του. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, λέγει ότι δεν θα φημώσεις βούναλο όντα, δεν θα βάλεις φήμωτρο σε βόδι που αλωνίζει μέσα στο αλώνι, ας το να φάει όσο θέλει. Και λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος, μη μέλει το Θεό περί των βοών, μήπως ενδιαφέρεται ο Θεός για τα βόδια? Αυτά πάντως δεν εγγράφησαν για εμάς τους ανθρώπους? Ού δημόσιες βούν αλόντα και άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Ώστε δεν πρόκειται περί των βοδιών, αλλά πρόκειται περί των εργατών. Δεν θα φημώσεις, δεν θα αφαιρέσεις των μισθών του εργάτου σου που σου εργάζεται. Και δει επί του Ευαγγελίου. Ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι άξιος του μισθού του. Για μας λέει και γράφει αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακούσατε, μη μέλει το Θεό περί των βοών. Μήπως ο Θεός ενδιαφέρεται για τα ζώα, για τα βόδια? Θα λέγαμε εδώ, μήπως ο Θεός ενδιαφέρεται για τα ζώα αυτά που θα μπουν στην κυβωτό να σωθούν? Όχι, αγαπητοί μου, ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους. Η κυβωτός θα δικαιολογήσει τα ζώα που θα μπουν μέσα. Αλλά η κυβωτός, σας το είπα στην αρχή της ομιλίας μας, είναι το εποπτικό μέσον που θα σταθεί σιωπηρός κήρυξ προς κλήσεως εις μετάνοια των αμαρτανόντων ανθρώπων. Αυτό είναι. Έτσι, ας μείνουμε, αγαπητοί μου, εδώ που ο Θεός παίρνει την απόφαση να καταστρέψει τους ανθρώπους, και οπωσδήποτε αυτή η καταστροφή δεν είναι η εκμυδένιση. Όχι, ο θάνατος δεν εκμυδενίζει, αλλά είναι ο απότομος θάνατος που θα σταλούν όλοι αυτοί στον Άδη δια λογαριασμό εις το τέλος του κόσμου. Θα δώσουν λόγο οι άνθρωποι της εποχής του κατακλυσμού εις των Θεών και τις αμαρτίες τους τότε, πότε, όταν θα έλθει ο Υιός του Θεού ως Υιός ανθρώπου να κρίνει τους ανθρώπους. Θα έρθουν τότε και οι άνθρωποι των Σοδόμων και Γομόρα
και Γομόρας. Θα δώσουν λόγο. Όταν κατεστράφησαν, στον Άδη πήγαν. Θέλετε να το είδετε αυτό? Το λέει ο Χριστός. Τα Σόδομα και τα Γόμορα εν ημέρα κρίσεως θα είναι ανεκτότερα από τους Καπερναΐτες. Το είπε ο Χριστός αυτό. Ακούσατε? Ανεκτότερα θα είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα όταν θα κριθούν οι άνθρωποι που υπέστησαν αυτήν την καταστροφή. Θα είναι ανεκτότεροι στην κρίση από την Καπερναούμ, από τους ανθρώπους της Καπερναούμ που δεν εδέχθη τον Υιόν του Θεού, ώστε θα κρυθούν τότε και οι άνθρωποι του κατακλυσμού. Τότε ακόμη δεν εκρύθησαν, είναι μερική αυτή η κρίση, τότε θα κρυθούν. Είναι φοβερό, αγαπητοί. Βεβαίως θα δούμε στα θέματα της Κυριακής ότι αυτή η κρίση τελεσιδίκως τους κατεδίκασε. Ξέρετε πότε? Όταν ο Χριστός κατήλθερη στον Άδη. Τελεσιδίκως. Αυτοί γνωρίζουν πλέον περί τίνος πρόκειται. Τελεσιδίκως. Εκρίθησαν εκεί. Αλλά όμως η κρίση θα γίνει φανερή. Θα γίνει όταν θα έλθει ο Χριστός για να κρίνει τον κόσμο. Να όμως που μέσα σε ένα κόσμο διαφθαρμένο υπάρχει μια ψυχή, ο Νόε, ο οποίος έβρε χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού. Δόξα το Θεό. Θα μου πείτε, ένας άνθρωπος. Ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι μέσα σε διαφθαρμένες εποχές καλή. Ναι. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι μα τόσος κόσμος υπάρχει, ο Θεός είναι δυνατόν να μας στείλει όλους στην κόλαση? Θα μας λυπηθεί. Πού είναι εκείνοι που λέγουν τη θεωρία του Οριγένους περί αποκαταστάσεως των πάντων που λέγαμε σε μια προπερασμένη φορά που ακούσατε δυστυχώς και από ιερατικά πρόσωπα από την τηλεόραση ότι θα έχουμε την αποκατάσταση των πάντων? Δεν θυμίστε, θα σας έδωσα την απάντηση. Πού είναι, αγαπητοί μου? Ας το προσέξουμε. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι και δίκαιος. Μην έχουμε το επιχείρημα ότι ο όγκος θα σώσει τα πράγματα, ότι δηλαδή οι πολλοί που είναι οι αμαρτωλοί θα σώσουν τα πράγματα, επειδή μόνο και μόνο είναι πολλοί. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας λόγος ολόκληρος ή μία τάξη στο σχολείο, μία τάξη στο σχολείο κάνει μία παράβαση, ολόκληρη τάξη, ή ολόκληρο το σχολείο και οι 6 τάξεις. Τώρα τι να πει ο γυμνασιάρχης? Να πει ότι επειδή είναι ολόκληρη η τάξη, ολόκληρο το σχολείο, να τους τιμωρήσουμε? Ποιο να πρώτο τιμωρήσουμε? Κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, συγχωρούμε την παράβαση και τελειώνει η ιστορία. Τι νίκησε εδώ? Νίκησε ο όγκος. Δεν πρόκειται περί του Θεού το θέμα αυτό. Απόδειξης. Όλοι καταστρέφονται γιατί να μαρτωρεί ένας σώζεται. Ο Νόε. Ένας μόνο σώζεται. Ο Νόε. Λοιπόν, τι θα είχαμε να πούμε σε αυτό? Πώς πάει η στραβή στον Άδη, λέει μια λαϊκή παροιμία, χέρι με χέρι. Δηλαδή, εκεί που οι πολλοί, έτσι λένε πολλοί, εκεί που οι πολλοί και εμείς. Όχι, αδελφοί μου, όχι εκεί που οι πολλοί και εμείς, αλλά εκεί που θα σωθούν, εκεί που θα σωθούν άνθρωποι, εκεί θα πάμε κι εμείς. Στους λίγους. Μη φοβόμαστε το να ανήκουμε εμείς στους λίγους. Μη φοβόμαστε αν σήμερα οι άνθρωποι είναι τόσο διαφθαρμένοι και πούμε ότι θα πάμε κι εμείς μαζί τους. Όχι, θα ανήκουμε εις τους λίγους. Αλλά για την θαυμασία ζωή και αρετή του Νόε, πρώτο Θεός, θα μιλήσουμε την ερχομένη Δευτέρα.